Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο απόψινός καλεσμένος είναι ιδιαίτερα συμπαθής και νομίζω ότι του αρέσει πολύ η απλότητα. Γι' αυτό δεν θα πω πάρα πολλά λόγια για αυτόν, γιατί έτσι στείνει και ο ίδιος. Κύριε Πιατά, τι λέτε? Με λένε Δημήτρη Πιατά και είμαι κωμικός. Κάπως πρέπει να συστηθώ, ναι. Γιατί όταν αρχίσουν οι συλλήψεις, πρέπει τουλάχιστον να έχω δηλώσει την ιδιότητά μου και το όνομά μου. Okay. Ναι, είμαι ο Δημήτρης Πιατάς, είμαι ακόμα κωμικός, σε μια χώρα που νομίζω φέρει πολύ το δράμα. Και δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό, σας βεβαίω. Για το ότι είστε κωμικός ή για το δράμα? Όχι, για το δράμα της χώρας μου εννοώ. Ναι, ναι. Αυτό προκύπτει, είναι από τη φτώχεια. Πηγαίνουμε δηλαδή με μια... Συνεχίζουμε να είμαστε φτωχοί, έτσι, δεν μας έχει συμβεί κανένα θαύμα, αντιθέτως. Προέρχεται από τη φτώχεια το δράμα, είναι δικαιολογημένο, γιατί το δράμα υπάρχει και στον έρωτα και στο καψουρό τράγουδο. Ναι, έχετε δίκιο. Μόνο που θεωρώ ότι είναι χρήσιμο το δράμα. Ναι. Καταρχάς, αν δεν είχαμε δράμα, βέβαια υπήρχαμε εμείς. Okay. Γιατί φαντάσου μια χώρα που είναι κωμικιά και γελάει συνέχεια. Υπάρχει τέτοια χώρα, Ιταλία, ίσως. Θεωρητικά. Πρέπει να τη βρούμε ή να την εφεύρουμε. Okay. Απλώς δεν με συμφέρει ακόμα. Εγώ τη χώρα μου τη θέλω με πολύ ήλιο για να μπορώ να περνώ καλά και τα λοιπά. Αλλά τη θέλω δραματική, να έχει προβλήματα. Mm-hmm. Δηλαδή επιβίωσης, να βρέχει και να υπάρχει πρόβλημα, να έχει ζέστη πολύ και να γίνονται καύσονες και παράλληλα να έχουμε πρόβλημα με τις φωτιές και τα λοιπά και όλα αυτά. Μέσα σε όλο αυτό το δράμα έχουν ανάγκη από κάποιον άνθρωπο που να φέρει μια ευεξία και μια δροσιά. Mm-hmm. Πουλάω το προϊόν μου, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Αισθάνεσαι κωμικός παρά το ότι δεν είστε πάντα κωμικός. Εγώ σας πέτυχα στις Τροάδες, πολύ δραματικός ο ρόλος. Πόσους δραματικούς, δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό δραματικών ρόλων και κωμικών στην καριέρα σας? Είναι αστείο το δραματικό ρόλο. Ναι. Θα έλεγα ότι το 98% είναι κωμικές. Ναι. Τα δραματικά ήρθαν και καλώς ήρθαν. Κάποιοι φίλοι μου λένε ότι είσαι παντός καιρού πιατά. Και για τα αλόνια και για τα σαλόνια. Για τα αλόνια και για τα σαλόνια. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Προτιμώ να είμαι έτσι, mm-hmm. για να μπορώ, αν θέλεις, με αυτόν τον τρόπο να παραμένω νεανικός και να ξαναγεννιέμαι, αν θέλεις. Ναι. Θα ήταν πολύ πληκτικό. Είναι πολύ πληκτικό, καταρχάς, να κουβαλάς τον εαυτό σου. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Γιατί τον κουβαλά συνέχεια τον ίδιο τον εαυτό σου. Ναι. Με τα κιλά του, με τα προβλήματά του, με ό,τι υπάρχει. Λοιπόν, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπορεί να αλλάζεις. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Ναι. Ακόμα και αν πας για πλαστικές, δεν πετυχαίνουν οι περισσότεροι. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι, εγώ έπρεπε να εφεύρω κάποια πράγματα για να μπορώ να μην πλήττω εγώ. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχει ένα καλό. Αν δεν πλήττω εγώ, δεν πλήττεις και εσύ. Ναι. Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο έχω καταφέρει, σαν τις κατσαρίδες, να επιβιώσω. Ξεκίνησε στο σχολείο όλο αυτό, όπου είχατε και διάσημους συμμαθητές, στο γυμνάσιο Νεαπόλεως, κέντρο της Αθήνας. Ναι. Ποιο κέντρο δεν γίνεται. Είσαι διαβασμένη πολύ, ναι. Προσπαθώ να είμαι προετοιμασμένη για τους καλεσμένους μου. Είχατε τον Καφετζόπουλο εκεί σε άλλο τμήμα. Σε άλλο τμήμα. Το Ζουγανέλη επίσης σε άλλο τμήμα. Ναι. Το Βλάσης. Ήταν η εποχή εκεί που γινόντουσαν τα συγκροτήματα, πολύ ροκ, ναι. και τα λοιπά και όλα αυτά. Πολιτικά πρόσωπα που μετά ανέβηκαν και φτάσαν και υπουργοποιήθηκαν, mm-hmm. φίλοι μου. Ναι. Τα πάντα είχα. Α, και είχα και έναν παραγωγό σας, τηλεοπτικό, τον Κοσκοτά. Παρακαλώ. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, δηλαδή. Αυτό το συνοθήλευμα παιδιών, πώς δηλαδή, συνηθίρχατε, πώς εξελιχθήκατε. Εσείς είπατε θα γίνω ηθοποιός. Ναι, όχι, καταρχάς θέλω να σου πω το εξής. Σε σχέση με την ιδιαιτερότητα του σχολείου, μιλάμε για το 8ο γυμνάσιο στην περιοχή της Πατησίων, Νικοπόλεως και Πατησίων. Ναι. Η περιοχή Πατησίων, Μιχαήλ Βόδα και Πέριξ, ήταν μια αστική περιοχή. Οπότε συγκέντρωσε όλο αυτό το συνοθήλευμα συμμαθητών, ναι. που ανήκαν σε διάφορες οικογένειες και τα λοιπά, που ήταν μια μεσαία τάξη. Mm-hmm. Όλη αυτή η μεσαία τάξη μετά μετακινήθηκε στα προάστια. Στα βόρεια προάστια, γιατί έγινε η ζωή. Και άλλαξε. Έγινε εκεί. Πολύ δύσκολη ζωή. Και άλλαξε και τα λοιπά. Ναι. Αλλά τότε ήταν αυτή. Έτσι, αυτή η μεσαία τάξη είναι, αν θέλεις, κυριαρχούσα τάξη που υπάρχει μέχρι τώρα ως κατεστημένο. Τότε ήμασταν νέα παιδιά. Mm-hmm. Ας πούμε, μέσα η καινούργια γενιά που βγαίνει
είναι Οξφόρδη, Ήτον, βλέπετε, πρωθυπουργοί μας, υποψήφιοι αυτό, ο Κασελάκης έρχεται από την Αμερική. Είναι πια σπουδαγμένοι εκτός Ελλάδας. Mm-hmm. Εγώ είμαι ακόμα, παίζουμε εντός Ελλάδας και περιλαμβάνουμε όλο αυτό το μοσαϊκό των ανθρώπων που είμαστε όλα. Μέσα σε αυτό το μοσαϊκό βρέθηκα να υπάρχει ένας κωμικός τοπιός, εγώ. Ισχύει το ότι η μεσαία τάξη, όχι μόνο για λόγους που συμβαίνουν στην Ελλάδα, αλλά γενικώς διεθνώς, έχει εξαφανιστεί. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει αυτή η τάξη ανθρώπων που δεν έχει πάρα πολλά χρήματα, που μένει σε ωραίες πολυκατοικίες κάπου, όπως ήταν οι πολυκατοικίες στις οποίες μένατε εσείς τότε, δεν ξέρω αν μένατε σε μονοκατοικία. Μπορούσαν να προσφέρουν κάποια πράγματα στα παιδιά τους, αλλά όχι όλα. Και αυτή η τάξη συνήθως προσφέρεται και ως καλό πεδίο για τους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν καλλιτέχνες, θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Ναι, ασφαλώς. Η μεσαία τάξη είναι πολύ ισχυρή τάξη. Παλιά η Γαλλική Επανάσταση από τη μεσαία τάξη ήταν η κύριε. Υπάρχει σήμερα μεσαία τάξη. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Μην λέμε ψέματα. Okay. Υπάρχει. Δεν είναι πια αυτή που ήταν, αλλά υπάρχει. Έχει εξαφανιστεί σε μεγάλες χώρες. Mm. Δηλαδή στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Αμερική, η μεσαία τάξη είναι πτωχή χώρα. Ναι. Πτωχή πολίτης. Ναι, 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 ναι. Διαφοροποιήθηκαν οι ισορροπίες. Ναι. Ανθίσταται ακόμα. Θα τελειώσει και αυτή. Ναι. Σημεία των γερών. Οι μόνοι τελικά που θα διατηρηθούν αιώνια είναι οι πολύ πλούσιοι. Και οι πολύ φτωχοί. Δηλαδή είναι, έχουν και οι δύο, με αυτές τις δύο ιδιότητες, ανεξαρτήτου τι είναι καλό και κακό, πίστεψέ με, τα πολλά χρήματα δεν είναι καλό. Αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον επιστημονικά, νομίζω. Σε παρακαλώ, ενώ αν δεν έχεις καθόλου χρήματα, είσαι πάμπλουτος. Ειδικά στην Ελλάδα, δεν κάνεις και δήλωση στην εφορία, δεν έχεις έμφυα, δεν έχεις κάτι να πληρώσεις. Γίνονται συσίτια. Εντάξει, ας πω μέσα, ένας πάρα πολύ φτωχός άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται, αν είναι και ιδεολογικά πιστός στη φτώχεια του, είναι πάμπλουτος. Ενώ ο πάρα πολύ πλούσιος είναι επικίνδυνος, άσε που όταν αρχίσουν οι συλλήψεις, τους πλούσιους πιάνουν. Τους φτωχούς να τους κάνουν. Τους αφήνουν. Έτσι δεν είναι. Ήσασταν λοιπόν εκεί στη Νεάπολη. Γι' αυτό σας έχει μείνει και αυτό με τις συλλήψεις, μάλλον, γιατί εκεί βράζει το πράγμα ακόμα. Σας κατάλαβαν οι καθηγητές, μάλλον πέσατε σε καλούς ανθρώπους. Και είπαν ότι αυτό το παιδί δεν θέλει να ασχοληθεί με το θέατρο. Ας το περνάμε τάξεις. Ήσασταν κι εσείς αρκετά έξυπνος για να κάνετε αυτό που χρειάζεται να κάνετε. Και κάπως έτσι πήγε το πράγμα και γίνεται. Είχα και μέσον όμως. Μην νομίζεις. Σε αυτή τη χώρα οι κουμπάροι και το μέσον, χωρίς αυτό δεν μπορέσαι με τίποτα. Ποιος ήταν? Συμμαθητής μου στο Θρανείο από πίσω μου ήταν ο Αλέκος ο Λιβαδάς. Ναι. Ο Αλέκος ο Λιβαδάς γιος του ήταν ο γιος του Βαγγέλη Λιβαδά και ετεροθαλής μαμά του Ισμαρούλα Γιούλη. Ναι. Και ο Βαγγέλης Λιβαδάς ήταν ο βαρόνος του ελληνικού θεάτρου. Ο Αλέκος ήταν συμμαθητής μου. Ναι. Έχοντας μέσον τον γιο, προσετερίστηκα τον μπαμπά, ο οποίος ήταν φόβος και τρόμος του θεάτρου. Η εικόνα που έχουν οι συνάδελφοι μου ηθοποιοί είναι ένας πάρα πολύ σκληρός και φοβερός, ο οποίος έλεγχε όλο το ελληνικό θέατρο κάποτε. Ναι. Είχε υπό τα διαταγάς του όλα τα στάρ. Τα κωμικά στάρ ήταν από Βουτσά μέχρι Μουστάκα και τα πάντα. Ναι. Και αντίστοιχες πρωταγωνίστριες. Ναι. Τα πάντα. Λοιπόν, εγώ τον γνώρισα ως μπαμπά του Αλέκου. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνεις ότι ήμουν ένα γλυκούλι παιδάκι και μου έδωσε το θέατρο για να μπορώ να κάνω μια σχολική παράσταση. Ανέβασα Ψαθά, Ζητείτε Ψεύτης. Είναι η πρώτη και τελευταία προσωπικό χαίρο πολύ που έκανα με τον αείμνηστο Ψαθά, ο οποίος ήταν εξαιρετικά συμπαθής και πήγα ήταν στη Χρήστου Λαδά, ήταν στα Νέα δούλευε, και πήγα στο γραφείο του για να πάρω την άδειά του εν καιρό Χούντας. Και ήθελα να ανεβάσω το Ζητείτε Ψεύτης, να κάνω ένα βουλευτή το Φερέκι, που είναι με ένα ψευδοδόδωρο και η αναφορά ήταν στην πολιτική κατάσταση πριν από τη Χούντα, στην περίοδο της Χούντας όμως. Ναι, ναι. Και μου είπε, αγόρι μου, δεν πρόκειται κανένας να σου δώσει τέτοια άδεια και σε σχολείο. Γιατί έπρεπε να παίρνω άδεια, περνάγαμε από λογοκρισία, όλοι περνάγαμε. Ακόμη και σχολικές παραστάσεις. Σχολικές παραστάσεις για παραμάδι. Μου λέει, από μένα πάρτινα. Ναι. Αλλά δεν θα σε αφήσουν να κάνεις να μιλήσεις για κοινοβουλευτισμό με Παπαδόπουλο εξουσία. Δεν υπάρχει περίπτωση στην όλη ιστορία και πάρτε όλο εγώ την αδειά σας. Πήρα την ευλογία του
και πήγα παρακαλώ ως μαυτής με τα γλυκά μου χαλαρά μάτια σε έναν φοβερό λοχαγό, άθλιο, λογοκριτή, Ζαλοκώστα ήταν κάπου εκεί, δεν θυμάμαι, με στρατιώτες, φαντάρους, αυτά, όπως λένε, και απ' έξω περιμέναν να παίρνουν άδεια διάφοροι παραγωγοί και τα λοιπά. Γινόταν λογοκρισία ακόμα και στα κείμενα. Ναι. Για, δηλαδή, δυνατά κείμενα. Δηλαδή, ο Μακαρίτης, ο Παράβας και όμως, παίρναν λογοκριμένα κείμενα και περνάγανε μιλάγαμε για μια πολύ σκληρή περίοδο. Που, την οποία δεν μπορούμε να διανοηθούμε εμείς. Δεν μπορεί να τη διανοηθείτε. Ναι, ναι. Εγώ με πολύ χιούμορ και με πολύ απλότητα μπήκα μέσα και μου λέει: τι θες εσύ, μικρά? Λέω: μία άδεια, ναι, για να ανεβάσω στο σχολείο μου μία παράσταση. Λέω: ποια είναι η παράσταση αυτό εδώ? Του λέω: ένα έργο του Ψαθά, αυτό του κομμουνιστή. Λέω: ναι, ναι. Λέω: το ζητέ ψεύτης. Τι είναι αυτό? Δεν είχε ιδέα. Δεν είχε ιδέα. Του λέω: ξέρετε κάτι, είναι ένα έργο που θέλουμε εμείς οι μαθητές να διακομωδήσουμε και να δείξουμε τον ευτελισμό του κοινοβουλευτισμού που ήρθατε εσείς να μας σώσετε. Και με κοιτάει, λέει: αυτός είναι δικός μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, δικός μου. Ναι, αγόρι μου, μπράβο σου, αυτή είναι νεολαία και λένε και τα λοιπά και όλα αυτά. Πατάει σφραγίδες, παίρνω το OK, βγήκα έξω και μου λέει: τι γίνεται, σου δώσαν άδεια? Τι, και συγχαρητήρια μου δώσαν. Το έκανα όμως. Ήμουν αυτός, ξέρεις. Υπήρχαν τέτοια. Ήσασταν, δηλαδή, ένα παιδί, γιατί λέτε ότι. Αναφέρεστε στον εαυτό σας, είσαι μεγάλη μετριοπάθεια. Λέτε, είμαι γούτσου γούτσου, γι' αυτό με συμπαθούν. Είχα γλυκά μάτια, είπατε τώρα. Ήμουνα τους καλόπιανα. Είστε πραγματικά αυτό? Να σου πω κάτι. Νομίζω δεν είστε αυτό. Ναι. Η δύναμή μου είναι η αδυναμία μου. Δεν μπορείς, είσαι καταδικασμένη, Αθηναίδα, να με αγαπήσεις. Κατάλαβε το. Δεν, όταν τελειώσουμε θα με ρωτήσεις τι ζώδιο είμαι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν πιστεύω. Αλλά πίστεψέ με, είναι ρήμην μου. Δεν φταίω εγώ, Αθηναίδα. Ναι. Αυτό σας βοήθησε. Έτσι ήμουνα. Σας βοήθησε στο θέατρο. Σας βοήθησε στις κατακτήσεις όταν ήσασταν νέος, γιατί έχετε μια πολύ ευτυχισμένη έτσι, και προσωπική private ζωή. Τι εννοείτε κατακτήσεις, δεν ξέρω. Ναι, με την έννοια, αν θέλετε, ότι ήμουν πάντοτε ένας αγαπησιάρης, ναι, και δεν αντιμετώπισα και πίστεψέ με, γιατί πολλές φορές μου λένε, πέρασε σε. Έκανα όλα τα είδη του θέατρου, έχω παίξει. Ναι. Έχω δουλέψει με όλους τους επώνυμους και ανώνυμους. Mm-hmm. Δουλεύω με νέα παιδιά και το λατρεύω, ναι, αυτό. Μου λένε, δεν είχα ποτέ, πίστεψέ με, καμία τραυματική εμπειρία. Δεν διεκδίκησα τίποτα από την καριέρα παρά μόνο να δουλεύω. Mm. Και να την κάνω καλά τη δουλειά μου. Και το κυριότερο απ' όλα, το λέω και δεν με συμφέρει, αλλά πρέπει να το δηλώνω. Κάνω μια δουλειά για την οποία θα την έκανα και δωρεάν και με πληρώνουν. Είμαι ευτυχισμένος που δουλεύω στον χώρο μου. Ναι. Δεν με συμφέρει. Γιατί το καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά μπορώ και το κάνω αυτό. Mm-hmm. Πιθανώς είναι για το μυστικό μου που, αν θέλεις, επιβίωσα μέχρι τώρα. Γιατί κάποια στιγμή είναι λογικό. Mm-hmm. Εκεί η τηλεόραση χτύπησε τις πόρτες μου. Mm-hmm. Τα 5 λεπτά διάσημος τα είχα. Πολύ λογικό. Παραπάνω. Ναι. Θέλω να πω, έκανα εορταστικά σοου, ΕΡΤ ή ΕΝΕΔ, για το Πάσχα, τα Χριστούγεννα. Στο θέατρο έκανε επιθεώρηση. Αυτά με τους συναδέλφους μου πέρασα μαγικά. Πάρα πολλά γέλια. Πάρα πολλά γέλια. Τώρα που κάνω έναν απολογισμό, λέω, πώς περάσαν όλα αυτά? Τι γρήγορα που περάσαν. Mm-hmm. Τι παιχνίδι ήταν αυτό ζωής. Το καλύτερο απ' όλα. Τι εννοείς? Αν μπορούσατε να ξεχωρίσετε κάτι. Καλύτερη στιγμή, έτσι. Να σου πω κάτι. Η καλύτερη μου στιγμή είναι αυτό που αφορά και τον κάθε ένα πολίτη αυτής της χώρας. Ναι. Η προσωπική μου ζωή και τα παιδιά μου. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικό δώρο, σιγά τώρα, σιγά την είδηση, αλλά ισχύει για όλους μας. Το παιδί ή το εγγόνι σου. Έχετε και εγγόνι. Ναι, έχω και εγγόνα. Εγγόνα. Εγγόνα, την Ολίβια. Mm-hmm. Την οποία την υπερλατρεύω, βέβαια, και η οποία με εκμεταλλεύεται μέχρι εκεί που δεν πάει, αλλά τι να κάνουμε. Οι αδυναμίες πάντοτε έχουν κόστος, ναι, και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και είναι καλοδεχούμενες. Ναι. Είχατε μια πολύ ήσυχη ζωή, καλή από ό,τι καταλαβαίνω από τη λάμψη των ματιών σας. Αυτό συνάδει με τη δουλειά σας, γιατί το λέω αυτό, γιατί θέλει και λίγο παραμύθι, θέλει και λίγο γύρω-γύρω. Mm. Εσείς το διαφυλάξατε αυτό, κάντε το ανάποδο. Ναι, ναι. Κοίτα τι γίνεται. Καμιά φορά μου λένε, όταν κοιμάσαι ονειρεύεσαι, λέω, όχι, δεν κοιμάμαι. Ονειρεύομαι όταν είμαι ξύπνιος. Για το γιατί, για να θυμάμαι τα όνειρα. Είναι απλό.
Κατάλαβες, δηλαδή θέλω να πω ότι διεκδικώντας το ότι, ότι η ζωή μου ότι μπορεί να είναι ένα όνειρο, ναι, και ένα δώρο, με αυτόν τον τρόπο αν θέλεις δεν αντιμετώπισα ποτέ τα προβλήματα. Είμαι, θα έλεγα ότι είμαι ένας εξαιρετικός θεατής. Ναι. Όχι του εαυτού μου, γιατί mm-hmm. δεν έχει ενδιαφέρον, ναι, να βλέπω τον, ναι, εαυτό μου τώρα. Τον βλέπετε τον εαυτό σας. Τον κουβαλάω κιόλας και είναι και λίγο... Αλλά είναι υπέροχο να βλέπεις το, να είσαι θεατής και να βλέπεις τα πάντα. Ξέρεις τι ωραίο είναι, δίνουμε συνέντευξη τώρα. Ναι. Δεν νομίζω ότι μου κάνεις ερωτήσεις, εγώ μιλάω. Όχι, δεν είναι ωραίο. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ που σε βλέπω ζωντανά, είμαι απέναντί σου και... Και είναι αλήθεια τώρα, δίνουμε συνέντευξη. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ. Είστε ιδανικός καλεσμένος. Καλλιτεχνικός διευθυντής. Ναι. Τι πάει να πει αυτό? Έλα, και εγώ αναρωτήθηκα. Για τον Δημήτρη Πιατά. Κρατικό θέατρο. Όχι, δημοτικό θέατρο. Δημοτικό θέατρο Βόλου. Μία περίοδο που είναι πάρα πολύ βαριά η κατάσταση για την περιοχή. Είναι αλήθεια αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Είχατε σχέδια τα οποία χρειάζεται να αναβάλλετε? Βεβαίως. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, έχω μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τον Βόλο. Δεν είμαι Βολιώτης, αλλά έχω ανακαλύψει το Πήλιο, το είχα ανακαλύψει πριν από 40 χρόνια, ως νέο παιδί, και έφτιαξα το αναχωρητήριό μου μαζί με την οικογένειά μου και με τους φίλους μου. Έφτιαξα αυτό. Δεν είναι και δύσκολο, γιατί είναι παράδεισος όλη η Μαγνησία και το Πήλιο. Δηλαδή, αντί να αναζητήσω τον παράδεισο στην εκκλησία και να περιμένω να πεθάνω για να τη δω, τη βλέπω, την έβλεπα, τουλάχιστον, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρεις, δες το και λίγο μεταφυσικά, ο παράδεισος και η κόλαση είναι ακριβώς δίπλα. Μια πόρτα. Αυτή τη στιγμή το Πήλιο ζει κόλαση. Δηλαδή είναι τα ριάκια, τα ωραία, με τα πλατάνια και τα λοιπά και όλα αυτά, αυτά αλλάξανε και γίναν χύμαροι και τα πλατάνια έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή αυτό το πράγμα μέσα σε μία νύχτα άλλαξε μία ιστορία. Μόνο έτσι μπορείς να το φανταστείς και να το δεις. Αλλά εγώ ήμουν εκεί. Έζησα τον παράδεισο εκεί. Ναι, ναι. Μου έγινε η πρόταση τώρα στα γεράματα να αναλάβω την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δήμου Βόλου και μου περιποιεί πολύ μεγάλη τιμή, γιατί αγαπάω την πόλη του Βόλου, είναι υπέροχη. Ναι. Έχει εξαιρετικούς κατοίκους και έχει και πολύ ψωμί πολιτιστικό, ναι, το οποίο είχε να πει πράγματα. Μου δόθηκε μια τέτοιου είδους πρόταση, είπα ναι, έρχομαι για να ταλαιπωρηθώ, ναι, να κάνω, ναι, πράγματα. Ξεκινώντας, ο Βόλος αντίστοιχα έχει τεράστια προβλήματα. Ναι. Πρέπει να αναθεωρήσω, αν θέλεις, αυτή την εικόνα του και την να πάρω τον ζώφο που ζει η πόλη. Mm. Σκέψου ότι είναι μια πόλη ζωντανή, με πανεπιστήμια, με μαγαζιά γεμάτα, με τσιπουράδικα, με γέλιο, με αυτά και με εξαιρετικούς χώρους πολιτιστικούς. Mm. Έχει ένα θέατρο το οποίο θα το εγγενίαζα, θα το εγγενιάσω βέβαια, μελλοντικά, 1000 θέσεων. Mm. Εξαιρετικής ομορφιάς, με μάρμαρο. Θα το ζήλευε, αν θέλεις, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη που έχει mm. το Μέγαρο κτλ. Θέλω να πω ότι μια τέτοια ιστορία έχει η πόλη, και την οποία αυτή τη στιγμή είμαστε με συνθήκες λίγο δύσκολες. Ναι. Μ' αρέσουν όμως τα δύσκολα, Αθηναίδα. Τα στοιχήματα. Γιατί να μην πλήττουμε, για σκέψη να ήταν όλα ιδανικά, θα υπήρχαν προβλήματα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Τι άλλο έχετε να κάνετε σε αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή και σε αυτή την καθημερινότητα που θέλετε να ταλαιπωρηθείτε. Που λέτε ήρθα να ταλαιπωρηθώ. Τι άλλο. Έχω ούτως ή άλλως, είναι δρομολογημένο. Θα κάνω, αν θέλεις, και επώνυμα πια. Γιατί άτυπα ήμουνα. Την πρώτη μου σκηνοθεσία, έτσι, πολύ δυναμικά, με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας, στη Μονή Λαζαριστών, θα ανακοινωθεί, με ένα έργο που το έγραψε ο φίλος μου ο Σάκης Ερέφας και εγώ, με μια αιμονή δικιά μου, mm-hmm. που αφορά, αν θέλεις, τη γέννηση της κωμωδίας, η ελληνική κωμωδία έχει, πέραν της παράδοσης, βλέπα Αριστοφάνη και τα προπολεμικά, ξεκίνησε. Ναι. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Ναι. Είχε εξαιρετικούς μεγάλους κωμικούς ηθοποιούς, οι οποίοι η μετεξέλιξή τους ήταν ο Αυλονίτης, ο Σταυρίδης κτλ. Αυτό δηλαδή που εμείς θεωρούμε παλιό είναι η μετεξέλιξη. Είναι το πριν. Okay. Είναι εκεί που γεννιέται. Okay, εκεί γεννιέται. Είναι εκεί που γεννιέται. Ωραία, ωραία. Βρήκα αυτούς τους πρώτους κωμικούς μας ηθοποιούς, οι οποίοι ως πρώτοι που είχαν το Σάρλο, ναι, τον Μπάστερ Κίτον, ναι, ναι, και οι οποίοι κάνανε τέτοιου είδους ταινίες. Κάνανε. Οι οποίες κάποιες διασωθήκανε και υπάρχουν στην ταινιοθήκη. Έκανα μια δουλειά μελέτης δεκαετίας, βρήκα όλα τα στοιχεία τους και όλο αυτό το πράγμα
έγινε μια, θα γίνει μια θεατρική παράσταση, ετοιμάζουμε για πρόβες, η οποία θα ανέβει στη Μονή Λαζαριστών το Γενάρη του 24. Mm-hmm. Αυτά από ταλαιπωρία. Κάτσε να φτάσω μέχρι εκεί, είναι πάρα πολύ δουλειά. Τι είναι αυτό που θα θέλατε να κάνετε? Είπατε ότι δεν κάνω όνειρα, γιατί τα κάνω, όπως μου είπατε. Δεν κοιμάμαι. Δεν κοιμάστε. Τα βλέπω ξυπνητός, οπότε δεν έχω λόγο. Ναι. Ναι. Αυτό που θέλετε και έχετε μέσα στο μυαλό σας, όπως όταν ήσασταν σχολείο που λέγατε, εγώ θα την περάσω την παράσταση, εγώ θα γίνω ηθοποιός. Ναι. Υπάρχει κάτι μέσα σας τώρα που λέτε, θα γίνει αυτό, θα το κάνω, θα το καταφέρω? Αυτή τη στιγμή κάνω αυτό που δούλευα 10 χρόνια πριν. Οπότε πραγματοποιείτε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κι άλλο. Μην, ναι. Γιατί αρχίζει η διαστροφή. Κάτσε να το φτιάξουμε και μετά εντάξει. Είναι σαν να συναντάς την υπέροχη ή τον υπέροχο άντρα και την ώρα που τον παντρεύεσαι ή τον αγκαλιάζεις ή τον αγαπάς, λες ποια θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Την ίδια ώρα δεν γίνεται. Δεν υπάρχει επόμενος, υπάρχει μόνο τώρα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το τώρα και να σας καλέσω και στο μέλλον. Εδώ έχετε ανοιχτή πρόσκληση στην εκπομπή. Θα ξαναβρεθούμε. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και δεν με ρώτησες τι ζώδιο είμαι και ανησυχώ. Τι ζώδιο είστε? Είσαι σίγουρη ότι φταίω εγώ που με ρωτάς? Ναι, ναι. Το λες αυθόρμητα? Το λέω αυθόρμητα. Λοιπόν, Αθηναίδα, είμαι ηχθής. Πάρα πολύ ωραία. Και με αυτή την πληροφορία μπορούμε να κοιτάξουμε τις συναστρίες. Πάμε σύντομα σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε σε λίγο.